Σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή. Είναι μια στιγμή για μένα που έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο πολιτική, αλλά και συναισθηματική. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεγέρουγλου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσω με αυτό που όλοι συζητούν, αυτό που γράφεται, αυτό που λέγεται, με τη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται την Κυριακή. Ουσιαστικά είναι μια εκδήλωση για το μέλλον της περιοχής του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, μέσα από την οποία όμως νομιμοποιείται ευθέως, επισημοποιείται ευθέως μια απόφαση να γυρίσετε σελίδα στην πολιτική πορεία σας. Την Κυριακή, στις 18:30 το απόγευμα, το βραδάκι, στο πολύκεντρο της Μητρόπολης, στο Αρκαλοχώρι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, για την περιοχή μας, για το σήμερα, για το αύριο και το μέλλον. Όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης, έχουμε ένα τόπο με μια πολύ μακρά ιστορία, με διαδρομή μέσα στους αιώνες και βέβαια με πλήθος φυσικών, ιστορικών, πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων. Και σήμερα αυτός ο τόπος, με την κατασκευή του αεροδρομίου που μέχρι τώρα έχει μόνο, θα έλεγα, τα αρνητικά, αλλά και μετά τον καταστροφικό σεισμό, έχει να αντιμετωπίσει το μέλλον με προοπτική, με ελπίδα, αισιοδοξία ή με φόβο και ανασφάλεια όπως υπάρχει σήμερα. Βέβαια να πούμε ότι και πριν τον καταστροφικό σεισμό, το μαράζωμα της Υπαίθρου είχε ήδη ξεκινήσει, η εγκατάλειψη της Υπαίθρου. Τα ημιαστικά κέντρα της περιοχής, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι, το Θραψανό, εξάντλησαν τα περιθώρια τους για να συγκρατήσουν τον πληθυσμό και αυτός οδηγήθηκε στη φυγή, στην αναζήτηση μιας καλύτερης προοπτικής της μεγάλου πόλης. Έτσι λοιπόν είμαστε τώρα σε ένα σταυροδρόμι και πραγματικά αυτή η επιλογή που πρέπει να γίνει για την περιοχή, για το πώς θα βαδίσει τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, με ποιο όραμα, με ποιο σχέδιο, με ποιες προτεραιότητες, είναι μαζί με τις προτάσεις και με τις νουθεσίες, θα έλεγα, πολιτών, αλλά και ανθρώπων σημαντικών της περιοχής από πλευράς πολιτικής ή κοινωνικής δραστηριότητας, που μου οδήγησαν στην απόφαση, όλη την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει από τη μακρά πολιτική διαδρομή μου, τόσο στην αυτοδιοίκηση ως νομαρχιακός σύμβουλος, αντινομάρχης, πρόεδρος του ΑΝΑΚ, αλλά και ως βουλευτής 19 πλέον χρόνια, ως υφυπουργός 2 φορές και ως στέλεχος της Δημοκρατικής Παράταξης του ΠΑΣΟΚ για χρόνια, αυτή την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δυνατότητες να τις διαθέσω στον τόπο μου και να απαντήσουμε θετικά όλοι μαζί στα ερωτήματα που μπαίνουν μπροστά σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα είστε έτσι, υποψήφιος λοιπόν, Δήμαρχος. Έτσι λοιπόν την Κυριακή θα τα πούμε σε αυτήν την εκδήλωση και σαφώς η εκδήλωση αυτή θα είναι η πρώτη, η εναρκτήρια θα έλεγα, μια σειρά διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην απάντηση του ερωτήματος και βέβαια με αισιοδοξία αλλά και με τη βεβαιότητα ότι ο τόπος μπορεί, θα βαδίσουμε το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν την Κυριακή θα έχω την ευκαιρία άμεσα με τους συμπολίτες μου να συζητήσω όλα αυτά και να τους μιλήσω για την επόμενη μέρα.
Εγώ το ρωτώ για λόγους αρχής, για να πάμε τη συζήτηση παρακάτω. Νομίζω το καταλάβαμε όλοι ποιο είναι το όραμα μέσα από το οποίο θα ειδωθεί το Αρκαλοχώρι την επόμενη, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, τα επόμενα χρόνια, μέσα από το όραμα το δικό σας. Θα είστε λοιπόν εσείς, έχετε αποφασίσει να είστε υποψήφιος δήμαρχος, να αφήσετε τη Βουλή και να είστε υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή σας. Η απόφαση έχει ληφθεί. Τα ζητήματα, τις προτεραιότητες, το περίγραμμα του οράματος και βέβαια τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα γίνουν πράξη, θα τα συζητήσουμε την Κυριακή. Σήμερα θα ήθελα να μείνουμε στο ότι αυτή η εκδήλωση είναι η πρώτη και η κρίσιμη για μένα, για την πορεία του τόπου, που με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του, την ανάταξή του και την προοπτική του, την προοπτική του τόπου και των ανθρώπων του, την προοπτική της νέας γενιάς, του συνόλου, της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων που βιώνουν τα δύσκολα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλη η Ελλάδα, όλη η Ήπεθρος βιώνει δύσκολα και λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων. Επιπλέον σε αυτόν τον τόπο υπάρχει μια επιβάρηση. Υπάρχουν προβλήματα και αυτό απαιτεί μια συνολική κινητοποίηση, θα έλεγα συστράτευση όλων για να πάμε τον τόπο μπροστά.